Στον Γκάζι, σε λίγη ώρα θα αρχίσει ένα πάρτι για την καλή επιτυχία στον Βίκτορα Βερνίκο, λίγο πριν αναχωρήσει με την ελληνική αποστολή για το Λίβερπουλ, όπου θα μας εκπροσωπήσει με το τραγούδι What They Say στη Eurovision. Πάμε να συναντήσουμε την Σοφία Κωνσταντινίδου, που όλες αυτές τις μέρες θα μεταδίδει τον παλμό της διοργάνωσης από τη Βρετανική πόλη. Σοφία, δώσε μας το κλίμα από το πάρτι που πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγο. Καλησπέρα, Απόστολε, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό γεγονός της Ευρώπης πλησιάζει. Σε μία εβδομάδα, όπως είπες και εσύ, αναχωρούμε όλη η ελληνική αποστολή για το Λίβερπουλ και τον 67ο διαγωνισμό της Eurovision. Όλη η ομάδα της ΕΡΤ είναι έτοιμη. Σήμερα όμως βρισκόμαστε στο Γκάζι, στο πάρτι που διοργανώνει, μια μεγάλη γιορτή που διοργανώνει ο ΟΓΑΕ Γκρις, το επίσημο σωματείο φίλων της Eurovision, που στηρίζει πάντα και αγαπά όλη τη διοργάνωση και φυσικά την ελληνική αποστολή. Μια μεγάλη βραδιά, μια ωραία βραδιά προς τιμήν του Βίκτορα για να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, γεμάτη μουσική και φυσικά Eurovision. Δίπλα μου όμως τώρα έχω και το Βίκτορα Βερνίκο. Βίκτορα, θα μας πεις δύο λόγια. Ακούτε τι γίνεται. Πες μας, αισθάνεσαι έτοιμος για όλο αυτό? Πόσο έτοιμος αισθάνεσαι και τι έχουμε να δούμε από σένα στο Λίβερπουλ? Νιώθω πάρα πολύ έτοιμος, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά με τον Mr. Ρίγος. Με έχει βάλει σε πάρα πολλές πρόβες και χαίρομαι. Γενικότερα θέλω να κάνω τα πάντα για την ελληνική αποστολή φέτος και για την ελληνική συμμετοχή. Είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Ραντεβού λοιπόν στο δεύτερο ημιτελικό που εμφανίζεται φέτος η Ελλάδα στις 11 Μαΐου και φυσικά στο μεγάλο τελικό στις 13 Μαΐου στο Λίβερπουλ. Και ευχές όλων μας στον Βίκτορα και βεβαίως σε όλη την ελληνική αποστολή. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ.